την ώρα που το κύμα ακρίβειας πλήττει την πλειοψηφία των οικοκυριών, φαίνεται πως τα εμπορικά καταστήματα μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Πολυτέλεια μάλιστα αποτελούν τη δεδομένη στιγμή τα ψώνια για τους περισσότερους πολίτες, αφού η τσέπη τους δυσκολεύεται να σηκώσει ακόμα και τα απολύτως απαραίτητα. Τα ενεργειακά προβλήματα συν ένας πολύ μεγάλος πληθωρισμός έχει δημιουργήσει μεγάλα θέματα στις κοινωνίες. Η ρευστότητα στην κοινωνία είναι πάρα πολύ πιεσμένη. Το δικό μας πρόβλημα είναι κυρίως οι μεταφορές και τα προϊόντα εισαγωγής. Για εμάς είναι μεγάλο το κόστος. Εμείς επιβαρυνόμαστε κυρίως, όπως καταλαβαίνετε, με όλα τα μεταφορικά. Θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε αυτό να μην το μεταφέρουμε στον κόσμο και στον καταναλωτή. Για έναν ιδιαίτερο χειμώνα κάνουν λόγο οι καταστηματάρχες, ενώ Φυλή Ζωής έδωσε σε αρκετά καταστήματα η περίοδος των εκτόσεων. Τώρα είναι ένας μεταβατικός μήνας, ο οποίος είναι ο Μάρτιος. Όλα τα καταστήματα είμαστε στη φάση της αλλαγής της σεζόν. Παραλαμβάνουμε τα καινούργια εμπορεύματα για άνοιξη καλοκαίρι. Μπορεί το εμπόριο μέχρι στιγμής να μην έχει επηρεαστεί άμεσα από τις ανατιμήσεις, σίγουρα όμως είναι κάτι για το οποίο ανησυχούν οι έμποροι πώς θα τους δυσκολέψει στο κοντινό μέλλον. Οι αυξήσεις οι οποίες θα αντιμετωπίσουμε θα είναι για το φετινό χειμώνα, διότι οι παραγγελίες οι οποίες κάνουμε τώρα θα εκτελεστούν μετά από 6 μήνες. Άρα ό,τι αυξήσεις δούμε στα εμπορεύματα θα τις δούμε στο χειμώνα, τη σεζόν από Σεπτέμβριο και μετά. Δηλαδή θα δούμε αργότερα τις επιπτώσεις αυτού της κρίσης, του πολέμου. Θεωρώ ότι ναι, επηρεάζει. Ο κόσμος το σκέφτεται, δυσκολεύεται. Με αισιοδοξία βλέπουν τις μέρες που έρχονται οι επιχειρηματίες, με την ελπίδα πως το Πάσχα θα αποτελέσει μια κερδοφόρα περίοδο για τα περισσότερα καταστήματα. Ανακοινώθηκαν και τα νέα μέτρα που λίγο θα ανακουφίσουν τα νοικοκυριά και ευελπιστούμε ότι μέχρι το Πάσχα να δούμε έτσι και εμείς μια διαφορετικότητα και στην αγορά και στα ταμεία μας. Και όλοι τώρα πλέον ελπίζουμε με το καλοκαίρι, με την έλευση και του τουρισμού που είναι και κινητήριος δύναμη σε όλο το νησί, να μπορέσουμε να δούμε μια καλύτερη μέρα.